Καλημέρα κύριε Αβραμόπουλε. Καλημέρα κύριε Λατζά, σε εσάς και στους ακροατές μας. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε ανταπόκριση χθες από τον κόσμο στο κάλεσμα της πορείας και της απεργιακής κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, χθες οι εργαζόμενοι της χώρας, σημαντικά τμήματα της νεολαίας, φοιτητές, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι, ευρύτερα λαϊκός κόσμος, έδωσαν μια μεγάλη αγωνιστική απάντηση στην αντιλαϊκή πολιτική και μια μεγάλη και επιτυχημένη απεργιακή μάχη. Δεκάδες χιλιάδες και στην Αθήνα αλλά και στην Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στα απεργιακά συλλαλητήρια και σε μαχητικές συγκεντρώσεις, όπου πραγματικά ενώσαμε όλοι τις φωνές μας και διεκδικήσαμε αυτό που αισθάνεται και λέει όλος ο ελληνικός λαός. Δηλαδή ως εδώ φτάνει, ναι. Ότι απαιτούμε πραγματικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια, έτσι, και όχι μέτρα κοροϊδία και ψίχουλα. Απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση του αντεργατικού πλαισίου, το οποίο εντείνει την εκμετάλλευση, τη μερική απασχόληση, την ευελιξία και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πραγματικά κατάργηση των έμεσων φόρων στην ενέργεια, στα καύσιμα, το ίδιο στα βασικά είδη διατροφής, μείωση τιμολογίων, δηλαδή ένα πλέγμα μέτρων που πραγματικά μπορεί να δώσει σε αυτή τη φάση μια ανακούφιση. Και βεβαίως, επειδή σίγουρα αυτό το πλέγμα, των μέτρων που περιγράφεται θα μπορούσε να ανακουφίσει τους Έλληνες πολίτες. Από την άλλη όμως υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ότι τα περιθώρια που έχει η χώρα για τη λήψη αυτών των μέτρων είναι πάρα πολύ στενά και δεν υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, απλώς δεν μπορούν να το κάνουν πράξη αυτό που εσείς προτείνετε. Αυτή είναι η στάση της κυβέρνησης. Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι η στάση όλων των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα και του ΠΑΣΟΚ πιο προηγούμενα, γιατί άκουσα τώρα και προηγουμένως τις δηλώσεις τους που μιλούσαν φυσικά και αυτοί για την αναγκή στήριξη του εισοδήματος, αλίμονο. Τι θα έλεγαν, αυτή είναι η στάση πάντα. Ναι, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα για τώρα, λαό, έτσι. Συγγνώμη, ναι, να ολοκληρώσω μισό λεπτάκι. Λέω, πάντα για το λαό, για τα ζητήματα της υγείας, της παιδείας, της στήριξης των μισθών, των συντάξεων, ποτέ δεν υπάρχουν χρήματα. Και υπάρχουν πάντα χρήματα για να υπάρχει μια στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, για να γίνονται φοροαπαλλαγές, για να εκτινάσονται οι πολεμικοί νατοικοί εξοπλισμοί. Λοιπόν, εδώ πέρα τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Από τη μία, πακτολός χρημάτων, διευκολύνσεις για να στηρίζεται. Να στηρίζονται τα επιχειρηματικά κέρδη και ο λαός και οι ανάγκες του, οι ευρύτερες ανάγκες του, πάντα είναι στο περιθώριο, βεβαίως, σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Φυσικά, δικαιολογίες υπάρχουν πάντα. Έτσι. Και κατά τη γνώμη μας, αν το θέλετε, αυτή η λογική των αντοχών της οικονομίας, με αυτή τη λογική πρέπει να συγκρουστούν οι εργαζόμενοι. Αυτές είναι οι αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας, εισαγωγικά, που βάζει σε πρώτο πλάνο τα κέρδη των λίγων. Αν δεν συγκρουστούμε με αυτό, αν δεν παλέψουμε, αν δεν αγωνιστούμε, κατά τη γνώμη μας δεν μπορούμε να ελπίζουμε ούτε σε ουσιαστική ανακούφιση. Έτσι, πόσο δε μάλλον να ανοίξει και πραγματικά ένας νέος δρόμος. Σαφέστατο, κύριε Αβραμόπουλε, αυτό που είπατε. Τώρα ήθελα και με αυτό να κλείσουμε, να μας πείτε τι συνέβη χθες. Ναι, βεβαίως. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, εκτός από μια μεγάλη μάχη που έλεγα πριν ενάντια στην ακρίβεια για αυξήσεις τους μισθούς κτλ., βεβαίως δηλώσαμε αγωνιστικά αυτό που επίσης σκέφτεται η πλειοψηφία του λαού μας, ότι δεν επιθυμούμε την εμπλοκή της χώρας μας που στην υπεριαλιστική σύγκρουση που κλιμακώνεται στην Ουκρανία μετά την απαράδεκτη ρώσικη εισβολή. Δηλαδή, δεν θέλουμε η χώρα μας, τα λιμάνια μας να λειτουργούν ως προκεχωρημένα φυλάκια. Έτσι. Ναι. Τον ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, γιατί μια πάγια θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος εδώ και δεκαετίες. Εκτός όλων των άλλων, μπορούμε να γίνουμε και άμεσος στόχος. Έτσι. Σε αυτόν τον σχεδιασμό, εκτός από την Αλεξανδρούπολη, η οποία πραγματικά εκεί υπάρχει συνωστισμός προς την Ανατολική Ευρώπη, υπάρχει κινητικότητα σημαντική και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οπότε, στο πλαίσιο της χθεσινής κινητοποίησης, έγινε μια αγωνιστική παρέμβαση στο λιμάνι, όπου καταπλέει και ξεφορτώνει ένα τεράστιο νατοϊκό πλοίο, ξεφορτώνει στρατιωτικό υλικό, το οποίο κατευθύνεται στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα. Και βεβαίως, κατά τη γνώμη μας, τα σωματεία, οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι στην πράξη το αντιπολεμικό κίνημα που λέμε. Δεν είναι το πρωί να μιλάμε για συμβατικές νατοϊκές υποχρεώσεις και απλά το απόγευμα να κρατιάμε τα κεριά, να το πω έτσι, υπέρ της ειρήνης. Λοιπόν, με εντολή της κυβέρνησης, είχαμε μια απρόκλητη, βάρβαρη αστυνομική επίθεση
συλλήψεις εργαζόμενων φοιτητών, όπως είπατε και πριν, και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Που δείχνει αυτή η απρόκλητη επίθεση ότι πραγματικά η κυβέρνηση, νατοϊκότερη των νατοϊκών, θέλει να περάσει διαπυρός και συντήρου αυτή την αντιλαϊκή και επικίνδυνη, κατά τη γνώμη μας, πολιτική, να μετατρέψει και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε ένα στρατόπεδο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι όσοι που ανησυχούμε, έτσι, για το πού πάνε τα πράγματα, για το πώς μπορούμε να ζούμε με ειρήνη και ασφάλεια, έτσι, δεν μπορούμε να κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά σε αυτά τα συγκλονιστικά γεγονότα που γίνονται. Και δυστυχώς, άλλοι μπορεί να μας κουνά το δάχτυλο, βρίσκονται όμως δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Εμείς είμαστε μέσα στη ζώνη πυρός, μέσα στη διακεκαπμένη ζώνη. Ναι. Έτσι, υπάρχουν τεράστιοι κίνδυνοι για τον ελληνικό λαό και νομίζουμε ότι είναι μονόδρομος η αγωνιστική διεκδίκηση της απεμπλοκής της χώρας, να μην σταλούν φαντάρι και πολεμικό υλικό εκτός των συνόρων, έτσι, να κλείσουν οι αμερικάνικες βάσεις και να μην μετατραπούν τα λιμάνια μας σε ορμητήρια θανάτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κύριε Αβραμόπουλε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.